άξονα του, τα πράγματα μπερδεύονται. Και ειλικρινά θέλω να καταλάβετε ότι σύμφωνα με τον ακραίο Ισλάμ και αυτό που λέμε οι Τούρκοι, το πλιάτσικο είναι όρος ζωής. Δηλαδή οι Τούρκοι το 1100 που ήρθαν εδώ στην περιοχή μας, ζούσαν από το πλιάτσικο, από την κλοπή. Ήταν πάνω σε μία σέλα, όχι ούτε καν σέλα, σε ένα άλλο χωρίς σέλα. Νομάδες ήταν εδώ, που το μόνο που ξέρουν να κλέβουν και να σφάζουν. Αυτό όμως είναι εμποτισμένο και μέσα στη λογική της υπεραπλώσεως εξαπλώσεως του Ισλάμ, δια της βίας, του ακραίου Ισλάμ δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με το Ισλάμ, για να ξέρουμε τι λέμε, όλα τα αγαθά του κόσμου ανήκουν στον Αλλάχ. Αυτό λέει το ακραίο Ισλάμ. Όλα τα αγαθά ανήκουν στον Αλλάχ. Τα αγαθά αυτά είναι εξουσία, εδάφη, γυναίκες, άλογα, σκλάβοι, στη μεγαλοψυχία. Ο Αλλάχ τα μοιράζει στους πιστούς. Αυτή είναι η φιλοσοφία κυρίως του ακραίου Ισλάμ. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν μιλώ για όλους τους μουσουλμάνους. Γιατί κάνουν και το εξής κάποιοι. Λένε ότι είπα ότι το Ισλάμ φταίει. Όχι, το επαναλαμβάνω, το ακραίο Ισλάμ. Αυτοί οι τύποι που εκμεταλλεύονται τον Αλλάχ, εκμεταλλεύονται τον Μωάμεθ για να επιβληθούν δια της βίας. Όπως σε κάποιοι άλλοι στο όνομα του χριστιανισμού, κάποιοι καθολικοί, κάνουν σταυροφορίες εκμεταλλευόμενοι τον χριστιανισμό. Για να είμαι ακριβοδίκαιος όλο αυτό. Τους παράγει λοιπόν δανεικά, δεν γίνονται ποτέ δικά τους, παραμένουν στην κυριαρχία του Αλλάχ. Δηλαδή, ό,τι και να έχει ο μουσουλμάνος ο ακραίος δεν είναι δικό του, αλλά είναι του Θεού, του Αλλάχ. Βέβαια και η ορθόδοξη αντίληψη κάπως έτσι τα λέει τα πράγματα. Αλλά όχι χρησιμοποιώντας τη βία. Πιστοί είναι όλοι όσοι παραδίδονται, υποτάσσονται στον Αλλάχ. Στο ακραίο Ισλάμ. Όσοι υποτάσσονται. Οι υπόλοιποι είναι καφούρ. Δηλαδή άπιστοι. Οι καφούρ δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα στη ζωή ή στην περιουσία. Δηλαδή, ο ακραίος Ισλαμιστής θεωρεί ότι ο άπιστος, ορθόδοξος, καθολικός κτλ. Ο ακραίος, ο Ισλαμοφασίστας, ο τζιχαντιστής, δεν έχει δικαίωμα να έχει περιουσία. Δεν έχει δικαίωμα να έχει ζωή. Δεν έχει δικαίωμα να έχει γυναίκα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ουσιαστικά, θα το πω να καταλάβετε, ο Αλλάχ επιτρέπει σε αυτόν που τον εκπροσωπεί στη γη να διαχειρίζεται τα αγαθά του Αλλάχ. Όπα, εδώ είμαστε. Αρχίζει πλέον το πολιτικοθρησκευτικό σχέδιο. Αυτός είναι ο Χαλίφης. Έτσι αμείβεται αυτός για την πίστη του. Ο Χαλίφης επί Οσμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Σουλτάνος. Αυτός ήταν. Το λένε Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Δηλαδή, όπως έλεγαν οι βασιλείς στη Γαλλία, ελέω Θεού βασιλιάς, έτσι δεν λέγανε. Αυτοί λέγανε ελέω Αλλάχ Σουλτάνος, παράλληλο, με μία όμως διαφορά. Ότι ο Σουλτάνος μοίραζε ό,τι γουστάριζε, όπου γουστάριζε. Αυτό ίσχυε στους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης πριν δύο διαφωτισμός. Αυτό ισχύει ακόμη και τώρα όμως στο ακραίο Ισλάμ. Δηλαδή έχουν μείνει στο 1300, 1200. 1400, 1500, δεν έχουν έρθει κοντά στο 2000. Είναι πολύ πίσω. Ο Σουλτάνος λοιπόν επιτρέπει τους διάφορους πασάδες που την επιλετούν να αμείβονται. Διαχειριζόμενοι αυτά καθά. Έτσι έγινε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο κάθε πασάς διαχειριζόταν αγαθά και οι πασάδες υπηρετούσαν τον Σουλτάνο με τις πολεμικές τους κατακτήσεις στο όνομα της πίστης και του Ισλάμ. Πάντοτε. Πάντοτε. Έτσι γινόταν. Στο όνομα του Αλλάχ. Στο όνομα της πίστεως, στο όνομα της τζιχάτ, ο ακραίος Ισλαμισμός, οι τζιχατιστές έτσι προχωρούν. Δεν αλλάζουν. Δεν μιλώ για τους φιλίστιμους μουσουλμάνους. Έτσι αμείβονται οι πασάδες με τη λαθεραγωγία και από το πλιάτσικο της περιουσίας των κατακτημένων. Έτσι ήρθαν από τη Μικρά Ασία, από τη Μογγολία Μικρά Ασία και μετά επεκτάθηκαν σιγά σιγά σε όλα τα Βαλκάνια. Και εκεί βία εξισλάμισαν όλους τους λαούς. Δηλαδή στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όταν βλέπω ξαφό μουσουλμάνο, αρχίζει να γίνει το μυαλό μου. Σλάβωση. Σλάβωση. Όταν βλέπω Αλβανούς, Ιλυριούς να είναι φιλότουρκοι μουσουλμάνοι, όπως ο Ράμα, γενίτσαροι. Παιδιά του παιδομαζόματος και του βίου εξισλαμισμού. Έτσι και στη Θράκη. Τα αδέρφια μας στη Θράκη. Είναι αδέρφια μας. Ανθρωπολογικά Έλληνες. Όχι, όλοι το 90%. Ελάχιστη είναι η πραγματική Μογγόλη. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τη θρησκεία εναντίον της Ευρώπης και εναντίον της Ελλάδος, με εξοργίζει. Αυτή είναι η διαφοροποίησή μου. Άλλο η θρησκεία, άλλο η πολιτική. Όταν γίνεται χρήση από τη θρησκεία της πολιτικής, υπάρχει πρόβλημα.
ξεκάθαρα πράγματα. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι η σκιά του Αλλάχ επί της γης, ο Χαλίφης Σουλτάνος, αποφασίζει και διατάζει. Ό,τι και να γίνει αυτός, αν κάποιος δεν είναι πιστός, τον τιμωρεί. Τον φυλακίζει, τον αποφυλακίζει, έτσι κάνουν και τώρα. Αυτός είναι ο Ερντογάν σε πιο εκλεπτισμένη μορφή. Είναι ο Χαλίφης, και όποιος διαφωνεί μαζί του, ή πάει φυλακή, ή εξαγγελώνεται. Αχαντάκι, λίγο η θάλασσα, λίγο αέρας, και εξαφανίζεται. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημά τους. Τέλος, υπάρχει και όρος βακούφια. Τα βακούφια είναι δωρεές των πιστών που παραχωρείται και αγαθοευγείες εποφελών. Τα βακούφια που λέμε στην Θράκη μας. Αν κάποιος, το επαναλαμβάνω, έχοντας την παραπάνω άποψη, μπορεί ο καθένας να κατανοήσει τη διαχρονική λογική και το πιάτσικο που έχει γίνει του Ισλάμ. Δηλαδή, η τεράστια περιουσία αποκτήθηκε δια της βίας. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία όπως όλες οι άλλες. Μέχρι εδώ καλά. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται οι κατηστέσεις οι ακραίοι μουσουλμάνοι είναι μεμπτός. Δεν είναι ανθρώπινος. Δεν είναι φιλελληνικός. Άλλο το να επεκταθώ, με προσχητισμό αν θέλετε, ναι, προσχητισμό. Με τον λόγο του Αλλάχ, αν θέλετε, το Ισλάμ το κάνω. Διαφωνώ ως χριστιανική χώρα. Αλλά στα πλαίσια της ελληνικότητος επιτρέπεται. Και άλλο δια της βίας να θέλω να επιβληθώ. Είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι επιβληθεί το Ισλάμ από τον 7ο αιώνα και μετά. Μην μου προερεύουμε σε αυτούς μας. Μέχρι τον 7ο αιώνα στη Μέση Ανατολή, όλη η Μέση Ανατολή ήταν χριστιανική. Όλοι. 7ο αιώνα ήταν στο Βυζάντιο. Ήταν χριστιανισμός. Μετά πως εξαφανίστηκε ο χριστιανισμός, ο Θεός και η ψυχή του το ξέρουν. Και υπάρχουν κάτι βίντεο, αν βρει ο Κώστας ένα βίντεο, πως εξαφάνισαν οι μουσουλμάνοι τον χριστιανισμό, είναι σαν καρτούν που δείχνει από τη Μέση Ανατολή πως γίνεται σιγά σιγά, πως εξαφανίζεται ο χριστιανισμός. Για να καταλάβετε. Έχοντα λοιπόν ως δείγμα τη συμπεριφορά των Τούρκων σήμερα, για παράδειγμα στην Κύπρο, τη Συρία, τον Αγκόνο Καραμπάχ, βλέπουμε πως τιμωρούνται οι Κούρδοι, οι άπιστοι, αυτοί που αμφισβητούν στην πράξη τον Ερντογάν, τον Χαλίφη, τον Σουλτάνο, τον Μέγιστο. Πως τιμωρούνται. Το πρώτο βήμα που γίνεται, πάντοτε νομότυπα, είναι η κατάσχεση περιουσία του. Έτσι έκαναν και στους Έλληνες της πόλεως. Έτσι έκαναν και στους Έλληνες του Πόντου παλιότερα. Έτσι έκαναν και στους Τούρκοι. Στην Κωνσταντινούπολη το 1/3 του εμπορίου αλλά και της περιουσίας ήταν σε ελληνικά χέρια και ήταν έμποροι Έλληνες. Τους ρήμαξαν, τους πετσόκοψαν και λαιλάτισαν τις περιουσίες τους. Στο όνομα του Αλλάχ, στο όνομα του κράτους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η οποία επιστρέφει κυριολεκτικά στο δεμπλέκι του Ερντογάν για να αναδιανεμηθεί στους πιστούς του, συγγενούς του δηλαδή. Αυτή και ο Ερντογάν. Συμπεριφέρεται ως αυτοκράτορας Σουλτάνος, δημεύοντας περιουσίες, παίρνοντας λεφτά και τα δίνει στους συγγενείς του. Αυτό είναι. Ουσιαστικά η μουσουλμανική θρησκεία συνιστά και προσφέρει την απόλυτη εκλογήκευση για κάθε λογή πιλιάτσικο, αλλά ποια θρησκεία, επαναλαμβάνω, του ακραίου Ισλάμ. Του ακραίου φονταμενταλιστικού Ισλάμ, ζηχαντιστές. Για να μην παρεμβουνεύσουν πάλι και πάνε πάλι στο Εσουρού και ζητάνε άλλα 30 χιλιάρικα επί 30, 900 χιλιάρικα κάποιοι. Το λέω για να το καταλάβετε ορισμένοι. Γιατί πλέον έχω επιβλήσει. Εφορίες, ΑΔΕ, ΣΔΟΕ, ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, Εσουρού. Κυνηγάνε την ελληνική λύση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Το ξέρω. Σχέδιο είναι. Το αντιλαμβάνομαι. Στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, το 1974 είχαμε ακριβώς αυτό. Κατάκτηση και πλιάτσικο. Το ίδιο και στη Συρία. Στην Κύπρο σήμερα συντελείται μία, θα το πω ευθέως πλέον, το τελευταίο πλιάτσικο από ό,τι απέμεινε Σταυαρόσια το 1984. Αυτό κάνουν. Τι κάνουν οι Σταυαρόσια, το τελευταίο πλιάτσικο. Δηλαδή θέλουν να αναστήσουν, λέει, τουριστικά τα Σταυαρόσια. Να τα επιχείσουν και πάλι. Εδώ ο Ερντογάν δεν επικαλείται μόνο την ευλογία της κατάκτησης, δηλαδή του εξισλαμισμού, επικαλείται και τον ισλαμικό θεσμό των Βακουφίων. Αν διαβάζει.